Καλησπέρα σας, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι. Καλώς ήρθατε στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη. Ο Γιάννης Βλαστάρης γεννήθηκε στην Αθήνα. Πριν αποφοιτήσει από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει κάνει ήδη τα πρώτα του βήματα στο χώρο που τελικά θα τον κερδίσει. Τη δημοσιογραφία. Αρχικά, η καθημερινή της Ελένης Βλάχου, περιοδικά, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, δημιουργία του το Έψιλον, η διεύθυνση της κυριακάτικης ελευθεροτυπίας επί μία εικοσαετία κτλ. Κτλ. Που νομίζω λίγο πολύ ότι τα ξέρουμε όλοι. Κρατώ στα χέρια μου το βιβλίο του Γιάννη Βλαστάρη με την εξής αφιέρωση. Ήθε οι λέξεις να μην εχμαλωτίζουν τις σκέψεις. Δεν νομίζω ότι θα του τέριαζε άλλη αφιέρωση. Είναι αυτή που πραγματικά ταιριάζει σε ένα δημιουργό χωρίς γραβάτα, σε ένα συγγραφέα που κατοικεί τη γλώσσα του και σέβεται την αλήθεια της. Το λεξικό, έτσι ακριβώς όπως είναι χωρίς γραβάτα, πρέπει να μπει στα αμφιθέατρα της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Με το συγγραφέα θα συζητήσουν η γνωστή σε όλη μας κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, γνωστός σε όλους μας, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, και ο κύριος Αντώνης Καρακούσης, διευθυντής της εφημερίδας «Το Βήμα». Ο λόγος στον κύριο Βλαστάρη. Ευχαριστώ, κυρία Κυπαρίση, για τα καλά σας λόγια. Θα πρέπει εγώ να μιλήσω λιγότερο από τον καθένα, γιατί η προσπάθειά μου είναι το βιβλίο αυτό να λειτουργήσει περισσότερο ως αφορμή διαλόγου και προβληματισμού, παρά σαν μία δική μου εισήγηση. Γι' αυτό και θα κάνω κάτι που μισώ, δηλαδή θα μιλήσω από κείμενο. Αφορμή της σημερινής συζήτησης είναι η έκδοση, η πέμπτη έκδοση αναθεωρημένη του λεξικού χωρίς γραβάτα, που τι είναι? Είναι μια συγκέντρωση λιμάτων, μια αργό που έχει εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο λόγο, η οποία μέσω αυτών των νέων λέξεων ή παλαιών λέξεων που παίρνουν καινούρια σημασία οδηγείται σε μια διπλή γλώσσα, και αυτή με τη σειρά της η διπλή γλώσσα μπορεί να οδηγήσει σε διπλή σκέψη. Και η διπλή σκέψη οδηγεί στην εχμαλωσία της συνείδησης ή την ποδηγέτησή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ με 50 καινούργια λήματα κυκλοφόρησε αυτή η έκδοση, την ώρα που τυπωνότανε προέκυψε η ανατροφοδοτική αποτίμηση, όπως λέγεται η αξιολόγηση των υπαλλήλων σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, επειδή ακριβώς ο όρος αξιολόγηση επί πολλά χρόνια είχε ενοχοποιηθεί. Συνεπώς την αξιολόγηση τώρα την επαναπλασάρουμε θετικά ως ανατροφοδοτική αποτίμηση. Και ακολούθησε το μεταφορικό ισοδύναμο, που είναι ουσιαστικά μία έκπτωση εισιτηρίου στα ακτοπλοϊκά μέσα. Για να μην μιλήσω βέβαια για το εργαλείο μεταπρογραμματικής εποπτείας, που είναι ουσιαστικά ο μηχανισμός ελέγχου εφαρμογής του τέταρτου μνημονίου. Η αφορμή λοιπόν είναι αυτή η έκδοση, η οποία δειλεί πως το φαινόμενο ζει και βασιλεύει, συνεχίζει και κλιμακώνεται. Ένα φαινόμενο το οποίο περνάει και στον τύπο, γι' αυτό έχει σημασία η άποψη ενός διευθυντή μεγάλης εφημερίδας όπως το Βήμα, η πολιτική κατεξοχήν, και μάλιστα πολιτική με εμπειρίες ευρωπαϊκές και ελληνικές, και βεβαίως η οικονομία, διότι όταν οι αριθμοί περιγράφονται με λέξεις, συχνά δεν λένε την αλήθεια. Από αυτή την άποψη ο πρόεδρος θα έχει να πει πολλά. Τρία σημεία. Η διπλή γλώσσα δεν είναι κάτι καινούριο. Ο Θουκυδίδης στο τρίτο βιβλίο του για τον Πελοποννησιακό πόλεμο λέει ότι μία επανάσταση, ένας πόλεμος, αλλάζει τις λέξεις. Ο Όργουελ στη δεκαετία του 50 με την νεογλώσσα του Newspeak την τεκμηρίωσε και θεωρητικά. Αλλά και στην Ελλάδα το φαινόμενο της διπλής γλώσσας από πολλούς επιστήμονες, από τον Γιώργο τον Ξηδόπουλο, από τον Γιάννη τον Καλλιώρη, έχουν επισημανθεί. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι
Το φαινόμενο αυτό, αν και υπήρξε ανέκαθεν σύμφυτο με την εξουσία και αν υπάρχει πάντα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνο. Γίνεται επικίνδυνο όταν η ποσοτική του έκρηξη με μέθοδο, από πολλές πηγές και με τρόπο συνεχή διαδίδεται, τότε αυτή η ποσοτική έκρηξη γίνεται μέσω μιας ποιοτικής μεταβολής και άλλος τρόπος σκέψης. Τρίτη επισήμανση είναι μία δικαιολογία και ένας κίνδυνος. Η δικαιολογία μου είναι ότι πρόκειται για ένα δημοσιογραφικό προϊόν, συνεπώς επιφανειακό. Δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό, απλώς λειτουργεί ως μία αφορμή προβληματισμού, δεν διεκδικεί πλήρη γνώση και ο κίνδυνος, κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει, είναι ο λαϊκισμός των αντιλαϊκιστών. Ο κίνδυνος δηλαδή να πέσουμε στην παγίδα την οποία καταγγέλουμε. Αν ο λαϊκισμός είναι η εύκολη απάντηση σε δύσκολα προβλήματα, κινδυνεύουμε και εμείς με εύκολο τρόπο να πάμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που καταγγέλουμε και έτσι να γίνουμε και εμείς δημαγωγοί. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο, ότι προσπαθώ να μην πέσω στην παγίδα και αυτό σας καλώ να κάνετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και την προσοχή και νομίζω η κυρία Διαμαντοπούλου μπορεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βλαστάρη για την πρόταση και την πρόσκληση. Το θεωρώ τιμή και χαρά μου και νομίζω για όλους μας είναι και για να αισθανθούμε και το δέος του χώρου, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον σε ποιο χώρο γίνεται αυτή η συζήτηση. Είναι ο χώρος στον οποίο υπάρχουν τα αρχεία του Κρυαρά. Η συζήτηση για τη γλώσσα, το πού, πώς, ποιους εκφράζει, είναι μια αέναη συζήτηση, μια αέναη σύγκρουση, η οποία επανέρχεται με βία, με ένταση στην ιστορία όλων των εθνών και όχι μόνο της χώρας μας. Η παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Βλαστάρη έχει γίνει ήδη, έχουν γραφεί πολλά πράγματα, ο πρόλογός του τα λέει όλα. Προσπάθησα να το προσεγγίσω με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Στη Μεγάλη Βρετανία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το πώς εμπλουτίζεται συνεχώς η γλώσσα με καινούργιες λέξεις και καινούργιες έννοιες, ενώ χάνονται άλλες. Οι νέες λέξεις αυτές είναι λέξεις που παράγονται μετά από ένα τεχνολογικό επίτευγμα, δηλαδή η τεχνολογία παράγει κάτι, αυτό παίρνει ένα όνομα, αυτό το κάτι αλλάζει τα δεδομένα στην οικονομία και στην κοινωνία. Πάρτε στο μυαλό σας κάτι πολύ απλό, την εικόνα του Facebook. Το Facebook έχει μπει στη γλώσσα μας, στις γλώσσες όλων των λαών. Πάρα πολύ γρήγορα άλλαξε τα δεδομένα στην επικοινωνία, πολύ γρήγορα μπήκε στην πολιτική. Είχε συγκεκριμένα αποτελέσματα, η πολιτική δεν το πρόλαβε. Όμως στις γλώσσες των λαών δεν μεταφράστηκε πουθενά. Ενώ λοιπόν στην Αγγλία συζητείται, είναι η συζήτηση για αυτή την νέα δημιουργία λέξεων συνεχώς, οι οποίες έχουν και πολιτικό περιεχόμενο. Στη Γαλλία και στη Γερμανία η συζήτηση είναι ότι μπαίνουν συνεχώς αγγλικές λέξεις μέσα στη γαλλική και γερμανική γλώσσα. Δεν προλαβαίνουν να ενσωματωθούν, να αφομοιωθούν, να εξηγηθούν, αλλά γίνονται πολύ εύκολα, χρησιμοποιούνται πάρα πολύ εύκολα από την κοινωνία και βεβαίως παράγουν τα προϊόντα. Λέω εδώ τεχνολογία, να το βλέπω κι εγώ από εδώ, και έχω βάλει αυτές τις λέξεις. Ίσως οι περισσότερες να μην λένε τίποτα. Gig economy, platform economy, shared economy, bitcoin, big data, internet of things. Αυτά είναι λέξεις που έχουν μπει σε όλες τις γλώσσες, έχουν παράγει αποτελέσματα. Δηλαδή σήμερα το gig economy, η οικονομία με το κομμάτι, είναι αυτό που ζουν τα παιδιά μας στην οικονομία. Το platform economy είναι αυτό που ζούμε όλοι με το Airbnb. Είναι πράγματα που παράγουν συνεχώς αποτελέσματα, όμως δεν μεταφράζονται και δεν είναι γνωστά. Ενώ οι άνθρωποι τα βιώνουν. Ποιο είναι λοιπόν το κοινό μας πρόβλημα? Η τεχνολογία παράγει λέξεις που, όπως είπαμε, περιγράφουν ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Αυτό γρήγορα παγκοσμιοποιείται. Δημιουργεί νέες επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνία. Δημιουργεί νέες λέξεις για να περιγράψουν τις επιπτώσεις που έχουν κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιεχόμενο. Και η πολιτική σε τρέχοντα χρόνο τις αγνοεί γενικώς. Δηλαδή η πολιτική έχει άγνοια του τι εξελίσσεται και από πλευράς λέξεων και από πλευράς ουσίας. Αυτό μπορούμε να το δούμε πολύ εύκολα με τη συζήτηση που γίνεται στη χώρα μας τώρα για το τι είναι σοσιαλδημοκρατία και πώς πρέπει να εξελιχθούν τα κόμματα. Συνεχίζει λοιπόν η πολιτική και όχι μόνο στην Ελλάδα με το δικό της λεξιλόγιο, περιγράφει και παράγει πολιτική του προηγούμενου αιώνα και
Η πολιτική αυτή δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην οικονομία και στην κοινωνία. Όσο η πολιτική ζει στον προηγούμενο αιώνα, δεν μπορεί να φέρει οραματικά κάτι καινούριο, δεν μπορεί να το εκφράσει, δεν μπορεί να διαπαιδαγωγήσει τους πολίτες, γιατί οι πολίτες από πού θα πάρουν τα μηνύματα ενός συλλογικού οράματος που σε πάει στον επόμενο αιώνα. Έτσι, ζει μέσα στο δικό της κόσμο, όχι της απλής γλώσσας του Orwell, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη γλώσσα χωρίς να μιλήσουμε για τον Orwell, αλλά της γλώσσας ως εργαλείο χειραγώγησης με αποκλειστικό στόχο την πολιτική και κομματική επικράτηση. Γίνεται λοιπόν η γλώσσα ένα τέτοιο εργαλείο. Είναι αυτό κάτι νέο? Δηλαδή, ξαφνικά είδαμε μία γλώσσα στην πολιτική που μας κάνει τρομερή εντύπωση? Όχι, η πολιτική γλώσσα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, εμπεριέχει το σύνθημα, τον εντυπωσιασμό, την κολακία των ακροατηρίων, τον ευτελισμό των αντιπάλων, την καινολογία, δηλαδή αυτή τη λογοδιάρεια ωραίων λέξεων, τους μονολόγους. Όλα αυτά είναι στοιχεία που τα έχουμε δει ιστορικά και τα έχουμε ζήσει και τα οποία άλλοτε είναι περισσότερο και άλλοτε λιγότερο ανάλογα με την περίοδο, το κόμμα και τις πολιτικές προσωπικότητες. Το απόγειο αυτού του φαινομένου είναι αυτό που ζούμε τώρα και είναι ο συνδυασμός δύο πραγμάτων. Είναι η άγνοια των επερχόμενων ή των συμβαινόντων και είναι και η ανάγκη επιβολής εξουσίας μέσω της γλώσσας. Οδηγεί σε ένα φαινόμενο προπαγάνδας, το οποίο είναι ένα φαινόμενο επικίνδυνης δημαγωγίας. Δεν το είπα, αλλά έχει ενδιαφέρον απλά να το δείτε, για να δούμε λίγο πού είναι η συζήτηση στην Ελλάδα. Μου έλεγε ο κύριος Κορκίδης τώρα ότι αύριο τους κάλεσε η Τρόικα για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτά είναι τα 28 επαγγέλματα, είναι τα 21 επαγγέλματα που περιμένουμε μέχρι το 2028 να είναι αναγκαία σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Προσπαθήσαμε με τους συνεργάτες μου, γιατί κάνουμε μια δουλειά τώρα, να τα μεταφράσουμε και δεν μπορούσαμε να τα μεταφράσουμε, όχι να εξηγήσουμε τι κάνουν. Δηλαδή, οι εξελίξεις στον χώρο της εργασίας είναι πολύ πέρα από τον διάλογο και την συνήθη γλώσσα της αγοράς εργασίας που χρησιμοποιούμε. Αυτό λοιπόν που ζούμε τώρα ως ένα απόγειο, όπως είπα, συνδυασμού της άγνοιας του τι γίνεται και του τι έρχεται και της ανάγκης επιβολής της εξουσίας μέσω της γλώσσας, είναι το φαινόμενο το οποίο περιγράφηκε, στο οποίο διεισδύει ο Γιάννης Βλαστάρης. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε, αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο έχει στον πρόλογο του βιβλίου του. Και από αυτό το συμπέρασμα βλέπετε ότι μιλάει για την πολιτική επικοινωνία, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς πολιτική, και όταν η πολιτική αλλάζει ή δεν υπάρχει, τότε κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην επικοινωνία. Πάτε στις τελευταίες λέξεις, στις τελευταίες προτάσεις. Ιδού λοιπόν, σκέφτηκα πως οι καθημερινές λέξεις, με διεστραμμένη τη σημασία τους, μεθοδικά ενταγμένες σε μια ορισμένη ρητορική και συνδυασμένες με τις ανάλογες συμπεριφορές, μπορούν να καταστούν ολοκληρωμένη κουλτούρα. Αυτό ζούμε τώρα. Μια ολοκληρωμένη διαφορετική κουλτούρα. Μέσα στο βιβλίο βλέπει κανείς το εξής. Βλέπει λέξεις και σύμβολα. Λέξεις και σύμβολα στα οποία υπάρχει παρερμηνία, διαστρέβλωση, κατάχρηση και επιβολή. Είναι η επικίνδυνη γοητεία της δημαγωγίας. Έχω πάρει το γάμα, το βιβλίο, και ένας από τους λόγους που έκανα το PowerPoint είναι ότι αξίζει να το δείτε, γιατί νομίζω μετά κανείς θέλει οπωσδήποτε να το αγοράσει. Πήρα το κεφάλαιο γάμα. Οι λέξεις που είναι μέσα στο κεφάλαιο γάμα, νομίζω ό,τι διαβάσουμε θα σας έρθει όλους κάτι στο μυαλό. Τα γάντια, τα κόκκινα γάντια με τις καθαρίστριες, μια ολόκληρη πολιτική, μια ολόκληρη πολιτική συμπεριφορά. Η γάτα των Ιμαλαΐων και η διαφθορά, τα γεμιστά της Θεανός, οι γερμανικές αποζημιώσεις ως μείζον διακύβευμα, οι γερμανοτσολιάδες, λίγο πολύ εμείς, η γέφυρα πρόγραμμα του Βαρουφάκη, το γιαπί, η φράση που χρησιμοποιήθηκε και έγινε του σειρμού ήταν ότι εμείς, δηλαδή οι καινούργοι που ήρθαμε, δεν είμαστε λουλούδες, είμαστε παιδιά του γιαπιού.
η γραβάτα, ως κάτι που όλοι ξέρουμε, αλλά και το κίνημα γραβάτας, που ήταν το αντίστροφο παράγωγο, δηλαδή το κίνημα των μηχανικών και των δικηγόρων και των γιατρών, οι οποίοι κρέμασαν τις γραβάτες στα δέντρα μετά από την καταστροφή που υπέστησαν επαγγελματικά. Μέσα από το βιβλίο επέλεξα, δεν υπάρχει κάτι που είναι καλύτερο ή χειρότερο, επέλεξα κάτι που μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό. Δηλαδή είναι η κόκκινη γραμμή, κόκκινη γραμμή, κόκκινη γραμμή, δεν υποχωρούμε, μετά υποχωρήσαμε. Από την κόκκινη γραμμή πήγαμε στην κόκκινη διαδρομή. Δηλαδή τι είναι η κόκκινη διαδρομή, ναι υποχωρούμε, αλλά είναι μια γραμμή που πας μπροστά και πίσω, έχεις δικαίωμα να πας πίσω, αλλά η γραμμή γίνεται μια τεθλασμένη στην οποία μπορείς να υποχωρείς. Το επίδομα αλληλεγγύης ή κοινωνικό επίδομα είναι αυτό που το 2014 ήταν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αυτό το οποίο εξυβρίστηκε, καταγγέλθηκε κλπ. Με τη διαφορά ότι για να διατηρηθεί χρειάστηκε να μεταφερθούν όλοι οι πόροι του ΕΚΑΣ. Ονομάστηκε όμως κοινωνικό ή επίδομα αλληλεγγύης. Πάμε λίγο παρακάτω. Η κινητικότητα είναι μια πολιτική η οποία καθιερώθηκε το 2013, η οποία κατακέλθηκε, εξυβρίστηκε, φυσικά δεν ψηφίστηκε, επανέρχεται το 2015, γίνεται νόμος ξανά το 2016. Η μεταλλητότητα είναι λέξη που κατασκευάστηκε για να εκφράσει την λιτότητα, χωρίς όμως να μιλάει για λιτότητα, αλλά κάτι για μετά από αυτήν. Η εξισορρόπηση ισορροπημένη είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούμε καθημερινά, όλη αυτή την αρλουμπολογία, είναι μια αυτοαναρούμενη ταυτολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι έκφραση του Υπουργού Ανάπτυξης. Έχουμε τώρα ισορροπημένη εξισορρόπηση. Βάζω το θέμα του επικρατείας για να δούμε τις λέξεις, τις πολιτικές, τις δεσμεύσεις, αυτά που θα ήταν η μικρή κυβέρνηση, βέβαια τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, όπου έχουμε τέσσερις υφυπουργούς επικρατείας. Μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου, και μάλιστα διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα και έχει, νομίζω, τα συναισθήματα που γεννάει, είναι γελάς και θυμώνεις πολύ, δηλαδή ούτε να σκίσεις το βιβλίο και να γελάσεις με χάχανο, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι τα έχουμε αντέξει όλα αυτά, τα έχουμε ανεχθεί όλα αυτά. Τι παρατηρούμε? Θα μπορούσε κανείς να κάνει πολλά, αλλά επιλέγω αυτό ως σημείο. Ότι ένα από τα πράγματα που ακολουθούνται με συνέπεια είναι ότι όταν μία πολιτική, η οποία είχε καταγγελθεί με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, τώρα γίνεται αποδεκτή και ψηφίζεται, δεν γίνεται καμία προσπάθεια να εξηγηθεί. Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό επιχείρημα γιατί τώρα το κάνουμε αυτό. Απλά παίρνει καινούριο όνομα τελείως. Ακούσατε την, πώς την είπαμε, την αξιολόγηση, δεν μπορώ να θυμηθώ κι εγώ, ναι. Ανατροφοδοτική αποτίμηση. Παίρνουν λοιπόν καινούριο όνομα, υβρίζονται πάλι αυτοί που έκαναν την ίδια πολιτική, δοξάζονται οι ίδιοι μέσα από την παγίδα της διαστρέβλωσης των λέξεων. Το θέμα είναι πώς επευλήθη σε μεγάλο βαθμό σε μια πολυφωνική κοινωνία αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι εύκολες οι απαντήσεις. Θα έκανα τρεις επισημάνσεις, νομίζω οι συνομιλητές μας είναι πιο αρμόδιοι. Το ένα, έχω την αίσθηση ότι τα ΜΜΕ, κυρίως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, γιατί στον έντυπο τύπο είδαμε μεγάλη αρθρογραφία, αποδέχτηκαν πολύ εύκολα και αμάσιτα κάθε νέα ορολογία. Δηλαδή, μέσα σε ένα μήνα η Τρόικα είχε γίνει θεσμή. Αποδεκτό τελείως. Το ότι δεν θα πήγαιναν στα Υπουργεία και δεν θα πατούσαν το πόδι τους στην Ελλάδα, έγιναν συναντήσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο. Ούτε καν το Χίλτον, για να μην παραπέμπουμε στην πολυτέλεια του Χίλτον. Αυτά μπήκανε πολύ κανονικά, έτσι, δεν προκαλούν πια εντύπωση σε κανέναν. Το δεύτερο, ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου υπήρξε αντίλογος και υπήρξε και κοροϊδία κλπ., λειτουργούν λίγο σαν echo rooms, δηλαδή ο καθένας με τους φίλους του να λέμε μεταξύ μας τα δικά μας. Άρα και στο δικό τους χώρο, τα δικά τους, των κυβερνώντων δηλαδή, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναπαρήγαγαν πάρα πολύ εύκολα τη νέα ορολογία. Και το τρίτο σημείο είναι ότι έχω την αίσθηση ότι η αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα δεν αντιμετώπισαν το θέμα της χρήσης των λέξεων ως πολιτικό θέμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Και μετά από 3 χρόνια αυτό φαίνεται ότι είναι πραγματικά ένα μείζον πολιτικό θέμα. Τελειώνω. Ο Γιάννης Βλαστάρης συνδυάζει
λέξεις μέσα στο βιβλίο, σύμβολα, φωτογραφικά ενσταντανέ, πολύ ενδιαφέροντα, φωτογραφίες από τα social media, συμπεριφορές και βέβαια καταγραφή των απόλυτων βανδαλισμών της ελληνικής γλώσσας. Θα πω τρεις λέξεις, τους βαστοσόιμπλακιδες, το βουγιουκλακίζω και τους εισαποστάκιδες, τα οποία είναι ορολογία υπουργού. Αυτός ο βανδαλισμός της γλώσσας είναι αποτέλεσμα αγραμματοσύνης και ακραίου μίσους, κατά την άποψή μου. Αυτό το βιβλίο, κάνοντας αυτόν τον συνδυασμό, καλύπτει το μεγάλο ψέμα της εποχής χωρίς γραβάτα. Δεν είναι δοκίμιο, όπως είπε και ο ίδιος, επί της γλώσσας. Είναι μια διεισδυτική περιγραφή της επικαιρότητας, αλλά με άλλα γυαλιά. Τι κάνουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε? Ο Γιάννης γράφει μέσα στην ανάλυση του ότι βέβαια είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή είναι θέμα παιδείας και των πολιτών που μπορούν να αποδεχθούν ή όχι τέτοιου είδους συμπεριφορές. Παιδεία θέλει χρόνο. Είναι θέμα ανεξάρτητων αρχών και πώς παρεμβαίνουν. Και ανεξάρτητες αρχές ως θεσμός χρειάζονται χρόνο και συνέπεια για να παράγουν αποτέλεσμα. Τι κάνουμε λοιπόν, όπως τελειώνει και ο ίδιος? Κάνουμε αυτό που μπορούμε. Διάλογο από τα κάτω σε πολίτες οι οποίοι ζητούν το στοιχειώδες. Και το στοιχειώδες πλέον είναι να ακούμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ευχαριστώ. Βέβαια, έθεσε και ένα άλλο θέμα για τη νέα κυριολεξία που πρέπει να αποκτηθεί, εννοώ για τους όρους σε σχέση με την έρευνα που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία. Άρα διευρύνεται το πεδίο του προβληματισμού.